مفيش ميه تهويش الاسلام. ايه؟ مفيش كوره. ما فيش كوره. ما فيش كوره. ما Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το Άνες Κλαμπ με λίγη καθυστέρηση. Το παιχνίδι παρακολουθούμε είναι φιλικό ανάμεσα στο Θεατράκι, την πρωταθλήτρια ομάδα εδώ του Χαϊδαρίου με τις Δρακόμπαλες. Το σκορ είναι ήδη στο 1-0. Έχουμε μια φάση από το Ρούμε, αποκρούει ο Μπούκλας. Ο Δρακόμπαλες είναι με τον Ρούμε, τον Παπα-Νικόλα, τον Ρέκβιεμ, τον Παναγιώτη, τον Ραφαήλ και στον Πάκο κάθεται ο Γιώργος. Για το Θεατράκι με 5 παίκτες είναι ο Μπούκλας κατά τα δοκάρια, ο Αντώνης, ο Μάριος, ο Κώστας και ο Μίτσος. Και να δούμε εδώ στο στάνο Μίτσος που έκανε το σουτ. Πίσω η μπάλα για τον Μπούκλα. Αντώνη. Αυτός είναι. Ο Αντώνης και η μπάλα στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Αντώνη. 2-0 το Θεατράκι. Προηγείται σε αυτό το φιλικό προετοιμασίας. Μιας που οι Δρακόμπαλες δεν έχουν αγωνιστική υποχρέωση αύριο τελικά. Έχουμε τον Μάριο και τώρα ο Αντώνης. Σκόρ του δεύτερο γκολ. Ο Κώστας και ο Μίτσος, κεφαλιά από τον Αντώνη, ωραία φάση. Στο τέρμα για τις Δρακόμπελες είναι ο Ραφαήλ. Θα δούμε το Ρέκβιεμ. Ωραία για τον Ρούμε. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ πολύ άτυχο στάθηκε ο Άγγελος ο Ρούμε. Για πολλούς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Χαϊδαρίου. Και εδώ έχουμε το 3-0. Στην αντεπίθεση μετά τη χαμένη φάση ο νόμος ποδοσφαίρου εμφανίστηκε για εκατομμυριωστή φορά σε κάποιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και εδώ έχουμε τέτα τέτ, έτοιμος για το 1, για το 4-0, συγχωρείτε. Ως κάτω βόλτα Θοδωρή Πειρατικέ. Νομίζω ότι φαίνεται κατηφορικό. Δεν νομίζω να έχει κάποιο λάθος η κάμερα. Εντάξει, χαρτολογώντας το λέμε. Κάνουμε και λίγο πλάκα, φιλικό είναι. Αλλά σαν επίσημο παίρνω εδώ. Να δούμε τον Ρούμε. Ωραία θα περάσει, για να δούμε. Θα κρατήσει την μπάλα ο Ρούμε. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο στυλ. Χάσε όμως την μπάλα. Δύο παίκτες τουλάχιστον θέλουν για να του πάρουν την μπάλα. Η οποία κοντράρει και τώρα καταλήξει στο ρέφι. Ο Ρέκβιεμ δεν επωφελείται από τις κόντρες. Εκεί ο Μίτσος θέλησε να βρει μια βαθιά παλιά τον Αντώνη. Το σκόρ είναι ήδη στο 4-0. Οι Δρακόμπαλες θέλουν λίγο να συνέλθουν. Έχουν τρομερές απουσίες, ηχηρές απουσίες για την ακρίβεια. Λείπουν τα δύο αδέρφια Ρουμελιώτη, ο Χρήστος και ο Γιάννης. Γιάννης ο φυσιοθεραπευτής εδώ του Athens Club. Μπάλα στον Μπούκλα, ωραία συγκέντρηση. Γενικότερα πολύ καλός μου φίλος. Για να δούμε τον Αντώνη, αλλάζει το παιχνίδι. Εδώ χάνει την μπάλα ο Κώστας. Για να δούμε. Θα στην μπάλα εκεί ο Ραφαήλ. Στα δοκάρια είναι ο Παναγιώτης, ο συνονόματος. Με την κοτσίδα το βλέπετε στα δεξιά σας, τους δέκτες. Εδώ άλλη μια ευκαιρία, μυρίζεται και από το Θεατράκι, μπάλα νομίζω ότι κατέληξε στο δοκάρι. Δεν πρόλαβα να δω αν ήταν πόδι, ανάπλωσε το πόδι εκεί ο Παναγιώτης και την βρήκε την μπάλα. Ο Παπα-Νικόλας εδώ συνέχεια και εδώ ρούρουμε. Σαν ειστήριγμα, ωραία περνάει και τον Ρέκβιεμ, αλλάζει την μπάλα και τον Ραφαήλ και πάλι ρούρουμε στη μεσαία γραμμή. Για να θα σκαφιστεί, θα κάνει το σούτο Μπούκλας εντυπωσιακά.
Αντώνης. Και τώρα, πολύ ωραία μπαλιά για τον Αντώνη, με πολύ ηρωική προσπάθεια κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, όχι όμως και στην κατοχή της ομάδας του. Κάνουν τώρα την προσπάθεια του Ραφαήλ, θα χάσει την μπάλα και είναι ο Αντώνης. Και δεν θα μπει τον γκολ, ο Παναγιώτης κάνει μια σωτήρια απόκρουση. Εδώ στην προσπάθεια, στο τέτα-τέτ, ο Αντώνη γυρίζει πίσω για τον Κώστα, έχει χώρο, το είναι ο Μάριος και ο Μίτσος. Περνάει και ο Μάριος, τρομερή προσπάθεια και γκολ, αδειάζει με μια τρίπλα εκεί τον Παπα-Νικόλα, κάνει το 5-0. Μάλιστα, καταιγιστικό το θεατράκι. Εδώ θα συνεχίσει την προσπάθεια, ο Μπούχλας απλώνει το κορμί του, αποσοβεί έναν ακόμη κίνδυνο. Πάρα πολύ καλός και σήμερα ο Μπούχλας, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα, θα κάνει την μπάλα του θεατρακίου. Ο Νίκος ο Ρέκβιεμ τώρα θα κάνει λάθος εκεί, ευτυχώς για την ομάδα δεν το πλήρωσε. Έχουμε κόρνερ για το θεατράκι. Ο Κώστας, το σούτ εκεί ήταν από τον Μίτσο. Οι Δελακόμπερες κάπως πρέπει να ανέβουν, να βάλουν ένα γκολ. Έχουν κλείσει μέχρι στιγμής τον Ρούμε, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του. Το αποσπάσει την μπάλα εκεί ο Μάριος. Ο Ρούμε στην εκτέλεση. Θα χάσει όμως την μπάλα. Ο Αντώνης. Και πάλι ο Αντώνης. 6-0. Θεατράκι δεν έχει έρθει για να κάνει πλάκα εδώ, όπως φαίνεται. Κάθε παιχνίδι είναι ίδιο. Κάθε παιχνίδι θέλει να το κερδίζει. Εδώ είναι, τα έχουν λίγο χαμένα οι παίκτες των Δρακόμπαλων. Θα πάρει πολύ μεγάλη νίκη στην προηγούμενη εβδομάδα, πριν 6 μέρες, με 3-2. Ο Κώστας με την μπάλα στα πόδια. Μάριος, δεν υπάρχει καθόλου άμυνα και εύκολο το γκολ για τον Αντώνη. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό, να παίξει λίγο άμυνα η ομάδα των Ρακόμπαλων. Αντώνη, Παπα-Νικόλας εκεί, έχει βγει ο Μπούκλας, θα χάσει, όχι δεν θα χάσει την μπάλα και ο Μάριος, για να κλέψει και ο Παπα-Νικόλας, θα κλέψει κατευθείαν ο Παναγιώτης, δεν θα το σκεφτεί και πάρα πολύ, θα κάνει το σούτ, την μπάλα δυστυχώς καταλήγει στο δοκάρι, στο οριζόντιο και πάνω χάθηκε ευκαιρία να βάλουν ένα γκολ, το γκολ της τιμής οι Δρακόμπαλες. Εδώ πάλι ο Μάριος, ο Παναγιώτης όπως, μπάλα καταλήγει στον Μπούκλα, τον goalkeeper του θεατρακίου. Κώστας, θέλει να βρει εκεί τον Αντώνη, του δίνει τα εύσημα ο συμπαίκτης του, ο center forward της ομάδας. Και το θεατράκι έχει απουσίες εδώ που τα λέμε, λείπει ο Μίχος, λείπει ο Λούτσι.
Θες δύο σημαντικές απουσίες. Εδώ Ραφαήλ, χάσει την μπάλα. Ρούμε. Και πάλι ο Ραφαήλ ο Παναγιώτης είναι μόνος του, θα χάσει την μπάλα. Η μονομαχία την κερδίζει εκεί ο Ρούμε. Πάρα πολύ καλός. Δίνει και τις οδηγίες στους συμπαίκτες του. Ωραίο ρέκβιεμ, βγήκε εκεί με τη γωθιά. Δεν άφησε την μπάλα να καταλήξει στον Αντώνη. Εδώ και πάλι ο ρέκβιεμ. Πολύ ωραία απόκρουση. Να δω οι πολύ ωραίες προσποιήσεις από τον Ρούμε. Παναγιώτης και πάλι για το Ρούμε. Το σούτ εκεί ο Μπούκας εντυπωσιακά και πάλι. Και ο Ρούμε ξανά. Μπαλακώνει για τρακόμπαλες. Να λοιπόν έχουν ανέβει λιγάκι. Εδώ δεν είναι καλή η εκτέλεση του κόρνερ από τον Παναγιώτη. Ο Αντώνης. Ο Μάριος και ωραίες κινήσεις και γκολ. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στα δίχτυα. Για το 8-0. Και πάλι ο Αντώνης είναι ο σκόρερ. Αν προσέξατε τις κινήσεις που έγιναν έξω από την περιοχή με τα overlap. Θεωρούμε άφησε και τον Παναγιώτη περνάει από πίσω του. Χάνει την μπάλα. Ο Αντώνης ένα τετατέτ. Και πάλι σκόρερ ο σέντερφορ του θεατρακίου 9-0. Ξέρω πως μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα του παιχνιδιού. Με ένα πολύ κακό πρόσωπο μέχρι στιγμής από τις τρακόμπαλες. Πιστέψτε με, δεν αντικατοπτρίζει η συγκεκριμένη εικόνα, τη συνολική εικόνα της ομάδας. Οι απουσίες είναι φανέστατες. Ο Αντώνης το σούτ. Πάρα πολύ ωραίο το σούτ. Παπα-Νικόλας τώρα. Έχουν πρόβλημα και με τις πάσες, εντάξει. Η ψυχραιμία έχει αποχαιρετήσει εισαγωγικά τις δρακόμπαλες. Με λυμμένα πόδια παίζουν οι παίκτες του θεατρακίου. Ο Κώστας για να τον δούμε. Μάριος και ο Αντώνης θα οπλίσει, θα κάνει προσποίηση εκεί. Νομίζω είπε κόρνερ ο Μάριος, δεν υπάρχει κάτι. Εδώ τσιμπάει την μπάλα με το τακουνάκι ο Μάριος, στέλνει πλάγιο. Παναγιώτης Παπα-Νικόλας. Και τώρα ο Παναγιώτης κάνει την μπάλα εύκολα. Έχω εντύπωση ότι εκεί αν προσπαθούσε να ψάξει μια πάση θα ήταν καλύτερα. Ο Μάριος περνάει. Στοχή. Ο Ρούμε είναι στο τέρμα αυτή τη στιγμή. Και έχει γίνει και αλλαγή. Έχει περάσει το παιχνίδι. Ο Γιώργος ποιος θα δώσει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Ρέκβιεμ. Φαίνεται εκεί και η απουσία του Ρούμε. Για να δούμε τώρα. Θα πρέπει να βγει, τα αποκρούει ο Ρούμε. Μάλιστα. Παναγιώτης τώρα. Ο Γιώργος με χώρο. Δεξιά του είναι ο Παπα-Νικόλας. Θέλησε να περάσει την μπάλα στο Ρέκβιμ και τώρα είναι δύο με μόνο με τον Μαθηλάκα και ο Μάριος. Φάτσα με το Ρούμε. Γκολ. 10 τα θέματα του θεατρακίου. Έχουν καταστρέψει κάθε ελπίδα των δρακόμπαλων να φύγουν με την νίκη σήμερα, αν καταφέρουν να αλλάξει κάτι. Προφανώς με τη δεδομένη συνολική εικόνα που βλέπουμε δεν μπορούμε να μιλάμε σε καμία εκ των περιπτώσεων για ανατροπή.
Ωραία κρατάει την μπάλα ο Αντώνης, ωραίο στυλ. Κώστας, Μαρίος, προτιμάει εκεί το 1-2 και ένα ακόμη γκολ για το θεατράκι. 11-0, να δούμε πού θα σταματήσει εκεί ο λογαριασμός να γράφει, ενώ και πάλι ο Παναγιώτης έχει μπει κάτω από τα δοκάρια. Κάνουν τον Παπα-Νικόλα, ούτε τώρα καταφέρει να κάνει κάτι καλό. Θεατράκι πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο ρυθμό, πρέπει να βάλει ένα γκολ, αυτό είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το Μάριο. Είναι οδηγίες εκεί ο Μπούγκλας, ωραία ήταν η παλιά σκαφτή μέσα στην περιοχή, στην καρδιά της άμυνας, και ο Παπα-Νικόλας, αν και παίζει φορώντας γυαλιά, απ' έξω την μπάλα με το κεφάλι, πίσω την μπάλα στον Μπούγκλα, θα κάνει και την δίπλα στον Ρούμε εκεί, πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που επιχείρησε, αλλά τα κατάφερε. Και εδώ τώρα 3-2 το σούτ. Ωραία το επιχείρησε εκεί ο Μάριος. Αυτή είναι η παλιά λαθασμένη. Θέλει ψυχραιμία εκεί, γιατί δεν έχουν γυρίσει ακόμα οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Μπορεί να κάνει αυτή την παλιά εκεί ο νομοφύλακας. Θα περάσει ο Μάριος. Αντίπαλο του Παπα-Νικόλα. Θα κερδίσει αυτή τη μονομαχία. Κόρνερ για το Θεατράκι. Σε λιγάκι θα κάνουν και ένα διάλειμμα δύο ομάδες. Το σούτ από μακριά. Θα ακούμπει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παναγιώτη. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η παλιά για τον Ρούμε. Για να δούμε ούτε τώρα. Ο Μπούγκλας τρομερός. Κατάφερε λίγο εκεί να περάσει ο Ρούμε. Μπούγκλας. Ωραία. Ωραίος και με την μπάλα στα πόδια. Αντώνης. Η παλιά. Νομίζω είναι corner. Του φώναξε ο Ρούμε του Παναγιώτη να πιάσει μπάλα. Ήξερε ο τελευταίος ότι είχε βγει. Να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, στον αγωγικό χώρο, ο Ραφαήλ. Ο Αντώνης τώρα, δεν το βλέπετε εσείς. Ο Μάριος, το σουτ. Και αποκρούει ο Παναγιώτης, εκεί δεν το κατάλαβε. Η απόκριση δεν ήταν πολύ σταθερή. Εδώ λάθος. Ευκαιρία για το 12-0. Και πάλι ο Παναγιώτης. Έχουν κάνει ευκαιρίες οι παίκτες του θεατρακίου να αξίσουν κι άλλο την τιμή του σκορ εκεί. Για πάρα πολύ λίγα εκατοστάδια καταλήγει μπάλα στα δίχτυα του Παναγιώτη. Το σούτ του Αντώνη που σκέφτηκε στο κόνερ, η κίνηση τον Μίτσο, ο Μάριος και πάλι ο Παναγιώτης, ακόμα μία απόκριση. Όχι, δεν συνεννοήθηκα καλά εκεί οι δύο παίκτες. Ο Αντώνης με τον Μάριο. Να δούμε την επίθεση από τον Παπα-Νικόλα. Η μπάλια για το Ρούμε. Ήταν λίγο πιο δυνατή από την ήθελε εκεί ο Ρούμε. Ο φίλος και συμφοιτητής από την σχολή. Ο Ρωμάριος είναι μόνος του. Γυρίζει για τον Αντώνη, θα κάνει το σουτ. Ο Ρέκδιεμ, η μπάλα δεν έχει βγει. Ξανακαταλήγει η μπάλα στον Αντώνη. Ωραία η μεταβίβαση. Και ο Ρέκβιμ παραχώρησε το πλάγιο. Μίτσος πατάει για τον Μάριο, ωραία. Κίνησε τον Αντώνη, ξανακρατάει ο Μίτσος. Ο Μάριος, με συγχωρείτε. Ο Κώστας. Μάριος κάνει και την κίνηση. Για να δούμε εδώ στην αντεπίθεση. Την παλιά γυνατή, την προλαβαίνει ο Ρούμε. Κερδίζει το πλάγιο την ομάδα των Ρακόμπαλων.
με το τέτα τέτ, η μπάλα στο δοκάρι. Ωραία φάση. Για το θεατράκι είναι κάτω 12-0, να δούμε τώρα το ρούμε. Σούτα, κοντράρι μπάλα, Παπα-Νικόλας, ρούμε, κάνει την μπάλα, ξανακερδίζει, γενναίος εκεί. Παπα-Νικόλας δοκάρι. Πέρα από την αστοχία δεν έχει και τύχη η ομάδα των Ακόμπαλων. Και ο Μάριος και πάλι ο Παναγιώτης είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος δεν έχει αφήσει να πάρει το σκορ. Τρομακτικές διαστάσεις. Ο Μίτσος στο σουτ. Νομίζω ότι τώρα θα δώσουμε. Ο πειρατικός δίνει το σήμα για ημίχρονο. Δεν υπάρχει διαιτητής στο σημερινό παιχνίδι. Σε πάρα πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας για την μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου. Στην περιγραφή Παναγιώτης Καναβός εδώ από το Anthony's Club. Όμως καταλήγει σε πλάγιο για το θεατράκι. Γιώργος με Λούτσι συνεργάζονται. Λούτσι προσπαθεί, κάνει τις προσφύσεις του πολύ ωραία. Δυνατός παίχτης, δεν φεύγει μπάλα τα πόδια του πολύ εύκολα. Είναι για τον Γιώργο. Γιώργος τώρα με τις προσφύσεις. Περνάει έναν πολύ ωραία. Και να το 1-2 για το θεατράκι με τον καράφλα.
Ξανά μαζί σας λοιπόν. Το δεύτερο ημίχρονο έχει αρχίσει. Να δούμε τις δρακόμπαλες πώς μπορούν να αντιδράσουν, να βάλουν ένα γκολ. Κάνει το σούτ εκεί ο Ρούμε. Σημαντικός παίκτης μέχρι τώρα που απειλεί με αξιώς την εστία του Μπούκλα. Για να δούμε το Γιώργο. Το περνάει πάρα πολύ ωραία. Αντώνης και πάλι για τον Κώστα, το μονοκόμματο. Παπα-Νικόλας με τα γόνατα. Σε κόρνα ακόμα μια φάση. Το Συνομίτσος. Η μπάλα κοντράρει, υποφελείται ο Παναγιώτης. Όχι, δεν ήταν καλή παλιά για τον Ρούμε εκεί. Θα δούμε τον Αντώνη τώρα. Σπάει την μπάλα ωραία στην περιοχή. Ο Μίτσος και ο Αντώνης. Ωραία κίνηση από τον Μάριο. Βγήκε ο Παπα-Νικόλας και είναι το γκολ τελικά από τον Μάριο. Χαρακτηριστική άνεση. Το 12-0. Για να μην το ανατουρούμε. Δεν θα καταφέρει, δεν το πιάνει τίποτα σήμερα. Το σούτ από τον Αντώνη. Μπάλα πέρασε out. Άγγελος Ρούμε. Για να το δούμε. Ωραία σπάει την μπάλα για τον Ρέκβιε. Ξανά ο Ρούμε. Με δύο αντιπάλους εκεί. Μόνο έτσι σταματιέται. Σας το λέω εξιδίας πείρας. Και ως συμπαίκτης και ως αντίπαλος. Πάρα πολύ καιρό. Ωραίο το τρακουνάκι ο Μάριος. Βγήκε ο Παπα-Νικόλας, εκεί έχουμε και αυτόν τον γκολ από τον Γκρέκπι, δυστυχώς, για τις δρακόμπαλες. Να εδώ ο Γιώργος. Ρούμε. Το σουτ, μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Ρούμε, παίκτης του Αστέρα Χαϊδαρίου. Μπορείς και ήταν ψηλή και δυνατή παλιά για τον Γιώργο. Μπορούμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα του. Αντιμετώπισε και, και μια ίωση τις προηγούμενες μέρες. Ωραία, για να δούμε τον Παπα-Νικόλα. Ούτε τώρα, όχι. Ο Μπούκλας κρατάει το 0. Παπα-Νικόλας, Ρούμε, Γιώργος, Παναγιώτης, να την κίνησε ο Γιώργος, μπαλά, πάλι στον Ρούμε και τώρα ο Κώστας. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα έχουν ανέβει η μπαλιά και ο Ρούμε γύρισε με το κεφάλι στο πλάγιο για το θεατράκι. Ο Μίτσος είναι αθλητικό κάδοχος του μπάλας. Αντώνης, εκεί είχε βγει και ο Ρέκβιεμ με κόρνερ. Μάριος, Αντώνης. Ο Παπα-Νικόλας, ωραία, για πλάγιο. Να δούμε τον Μάριο τώρα, που σπάει την μπάλα ο Ρούμε, κερδίζει ο Παναγιώτης. Δεν είναι καλή μπάλα, δεν μπορεί να βρει. Το Ρούμε ούτε τώρα. Αντώνης. Θα περάσει το σούτ, την μπάλα στα σώματα και πλάγιο. Έχω την αίσθηση ότι κόντρα μπάλα στον Νίκο Παπα-Νικόλα. Μίτσος εκεί. Αντώνης είναι μόνος στο κόστος και πάει μπάλα. Θα περάσει τον Ρούμε. Ευκαιρία ο Μίτσος, γυρνάει εκεί ο Παπα-Νικόλας πάνω στη γραμμή. Θέλησε να βρει τον Ρούμε. Τα βάζει και με την τύχη του εκεί. Ο Παπα-Νικόλας, ο οποίος έσωσε εδώ το
14-0. Αντώνης ο έξυπνος σουτ. Είδε την ανοιχτή γωνία. Λίγο ακόμα Φάλτσον έπαιρνε η μπάλα. Αν είχε κατέμψει προς τα δίχτυα, δεν υπήρχε κανένας εκεί. Ο καλύτερος τερματοφύλακας μετά την κίδρα δεν μπορούσε να το πιάσει. Για να δούμε το ρούμε. Μόνος του Παπα-Νικόλας να το κάνει κατευθείαν και πάλι ο Μπούγλας μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μίτσος έχει βγει ο Ρέκβιεμ. Πάρα πολύ ωραία. Λειτουργήσε εκεί ο τωρινός πορτιέρο των Δρακόμπαλων. Ο Μάριος, ο Παπα-Νικόλας. Να δει την κίνηση εκεί του Παναγιώτη. Στον Ρούμε η μπάλα. Την κάτω τα πόδια του. Καταλήγει πλάγι, έχει κουραστεί. Είναι λογικό. Πατάει για τον Αντώνιο Μάριος, στη μεσαία γραμμή. Κώστας. Μάριος. Το σουτ στον Παπα-Νικόλα και όχι, συγγνώμη, πλάγιο. Τα σκυθρωπά βλέμματα των Δρακόμπαλων θα αντικατοπτρίζουν πλήρως την ψυχική κατάσταση που επικρατεί. Να δω και πάλι ο Παπα-Νικόλας. Ρούμε. Και Παναγιώτης, για να δούμε ευκαιρία εδώ. Παπα-Νικόλας out. Καλή εδώ προσπάθεια από τον Νίκο Παπα-Νικόλα. Γυρίζει πίσω στην αμυνά του. Μίτσος. Ο Κώστας. Ο Μάριος. Χαθεί αυτή η φάση. Και η μπάλα για τον Ρούμε. Και ο Μπούγκλας και πάλι. Σε ετοιμότητα, σταθερός. Αν και ψιλοτραυματίας. Και κουρασμένος από το γυμναστήριο, δίνει την κλάση του για άλλη μια φάση. Παπα-Νικόλας. Ωραία προσπάθεια που πατάει καταπληκτικά για τον Ρούμε. Παπα-Νικόλας εκεί ο Μπούγκλας. Ζητάει και συγγνώμη. Εκεί πήγε να κλωτσίσει τον Μπούγκλα. Το θα περάσει τελικά ο Μάριος. Κατάφερε λιγάκι να το αποσπάσει την μπάλα ο Γιώργος. Αντώνησε και από την άλλη πλευρά. Το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι και έξω. Τρομερή φάση. Γιώργος, με χώρο. Καλό. Ωραία, ήταν η προωθημένη σκέψη που έκανε ο πιστοφύλακας των Δρακόμπαλων για να βρει τον Ρούμε. Η παλιά και βγήκε και ο Ρέκβιεμ. Ρούμε ήταν εκεί όμως. Ο Παναγιώτης θα σηκώσει την μπάλα. Μάριος. Περνάει, κοιτάξτε την ενέργεια και ωραία εκεί την προβολή. Ο Παπα-Νικόλας παραχωρεί το πλάγιο. Δεν έχει πέσει άσχημα και ο Παπα-Νικόλας. Αλλά το θεατράκι δείχνει γιατί πριν λίγες εβδομάδες κατέκτησε το τρόπαιο. Ακόμα και τώρα με τις απουσίες, ένα φιλικό δείχνει και πάλι ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάληψη και του νέου τουρνουά. Παλιά εκεί το σούτ δεν ήταν αδύναμο, το πιάσε γεμάτα ο Μίτσος. Κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Ρέκβιεμ. Χάνει την μπάλα εκεί ο Αντώνης τώρα και ο Παναγιώτης. Είναι και ο Παπα-Νικόλας. Θα δοκιμάσει το σούτ, δεν ήταν άσχημο, ωραίο. Με το αριστερό εκεί επιχείρησε να
να βρει το παραθυράκι του Μπούκλα. Ωραία, περνάει ο Αντώνης. Όχι. Θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εκτός, εντός ωραίου του γηπέδου. Νιώτης ωραία. Ορούμε. Κάνει την μπάλα. Να αποσπάει και ο Παναγιώτης. Στον οφείλακα. Δίνει για τον Μάριο. Ωραία, περνάει ο Μάριος. Δεν περνάει η μπάλα από τον Παπα-Νικόλα. Θα βαλέγει στον Κώστα. Μίτσος θέλησε να αλλάξει για τον Μάριο, δεν τον βρήκε. Δεν θα σε κάνει μπάλα προς τα εκεί. Ρούμε με πλάτη. Γιώργος. Ξανά ρούμε. Το σούτ, η μπάλα στον δοκάρι, ούτε τώρα. Πολύ ωραίο σούτ από τον Ρούμε, διαγώνιο, δυνατό. Δεν πήρε ύψος η μπάλα. Επαγγελματικό σούτ. Αλλά και πάλι οι Δρακόμπας δεν καταφέρνουν να σκοράνουν ένα γκολ. Εδώ ωραία η απόκρουση από τον Ρέγκβιεμ και Κόνερ. Θα δώσω γρήγορα την μπάλα. Παπα-Νικόλας, Ρούμε. Ωραία, ανεβάζει τον Παπα-Νικόλα. Θέλησε να βρει πάλι το Ρούμε και ο Μάριος ήταν εκεί. Το στυλ εκεί να έχει το αριστερό χέρι πίσω από την πλάτη του. Εδώ και πάλι μπορείτε να το διακρίνετε. Οπότε έχει την μπάλα εκεί ο Μάριος. Κατευθείαν το χέρι μηχανικά πάει πίσω από την πλάτη του αριστερό. Είναι το στυλ του κάθε ποδοσφαιριστή αυτό. Για τον Αντώνη, το σούτ με το αριστερό. Μπλοκάρει ο Ρέκβιεμ. Το Αντώνης γύρισε πίσω στην άμυνά του. Εκεί παραχώρησε το πλάγι της Δρακόμπαλες Παπα-Νικόλας. Ρούμε, δυνατή παλιά. Κερδίζει ο Παναγιώτης. Το σούτ, όχι. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπούγλα. Ωραία φάση εδώ του Παναγιώτη. Εδώ θέλησε να ευνηδιάσει τον Ρέγκβιεμ, τον είδε εκτός εστίας ο Αντώνης, η μπάλα είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο γιατί είχε ακουμπήσει το επάνω διχτάκι. Παπα-Νικόλας, όχι. Μάριος στο σούτ, στο Παπα-Νικόλα. Και πλάγιο. Το σκόρ έχει κολλήσει το 13-0. Πάω λίγο να το γρουσουζέψουμε εδώ. Λοιπόν, συγγνώμη, πλάγιο για την ομάδα των Δρακόμπαλων μετά από το σουτ και το δοκάρι από τον Μίτσο. Ούκλας είναι συνέχεια με μια πάσα αλλά bowling. Το σουτ και πάλι δεν ήταν μπροστά ακριβώς από την εστία ο Ρέγκβιν, παρόλα αυτά με υπερένταση απέκρουσε. Εδώ κλέβει την μπαλά, για να δούμε. Είναι από την άλλη πλευρά ο Γιώργος. Εκεί πάει μπάλα, έχει εκεί ο Μπούκλας. Δεν μπορούσε γρήγορα να πάει εκεί μπάλα. Στην μπάλα ο Γιώργος. Είχε βγει εκεί ο Ρέγκβιεμ εκτός εστίας. Δεν υπάρχει κανείς κοντά του να δώσει την μπάλα. Ο Αντώνης και πλάγιο για τις Δρακόμπαλες. Το σούτ εκεί, ο Μπούκλας και το Κάρι. Πολύ ωραία έμπνευση και το σούτ. Εντυπωσιακά ο Μπούκλας ακόμη μια φορά. Εδώ η τύχη ήταν και με το μέρος του Θεατρακίου. Ο Μπούκλας όμως σωτήρια επενέβη εις διπλούν. Ας την μπάλα, το τέρμα τώρα γεμίζει. Κρίμα και ακόμη μια φορά ο Ρούμε εκεί είδε το Μπούκλα. Δεν καταφέρνει εδώ να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ λάθος από τον Μίτσο.
Η μπάλα στον Παναγιώτη, η τρίπλα, όχι. Ακόμη μια ευκαιρία χαμένη για τις Ακόμπαλες. Μάριος. Καθίσει, θα δώσει για τον Αντώνη. Και πάλι και ο Παπα-Νικόλας. Καλύτερος αμυντικά ποδοσφαιριστής των Δρακόμπαλων στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αντώνης πέρασε, ο Μάριος και γκολ. Μετά από αρκετά λεπτά μπήκε ένα γκολ. Το θεατράκι κάνει 14 τα δέρματά του. Ο Μάριος, ένα ακόμα γκολ. Ωραία πάτησε εκεί ο Ρούμε. Μίτσος γυρίζει. Του κλέβει την μπάλα και ο Γιώργος ο Παπα-Νικόλα και ευκαιρία 2 με 1. Όχι. Η μπαλιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τα βάζει και με την αυτό του εκεί ο Παπα-Νικόλας. Το σουτ με τις γροθιές. Ωραία και δίνει. Πάλι εκεί. Νομίζω να υπάρχει κάποιο πέναλτι και βγήκε ο Ρέκβιεμ να γυρίσει με ψαλιδάκι ο Αντώνης να κάνει τον γκολ. Εδώ ακόμη ένα λάθος, ο Αντώνης, άω την μπάλα. Ο Παπα-Νικόλας. Ωραία ο Παναγιώτης για τον Ρούμε, με τη μία. Τα κοντράρει η μπάλα, είχε καθοδική πορεία, αλλά είχε πάρει και το ύψος ούτως ώστε να μην καταλήξει στην εστία του Μπούκλα. Εκεί προς τον Γιώργο πήγε η μπάλα. Γίνει το νούμερο 10. Μάριος. Μάριος ωραία και τον Αντώνη έχει βγει ο Ρέκβιεμ. Σωστό αυτό που έκανε. Μάριος εκεί διάβασε την σκέψη. Μια κεφαλιά ψαράκι, ωραία προσπάθεια από τον Αντώνη, επιτρέπονται αυτά. Μπάρουσα φάση. Μπαλιά, ο Μπούκλας με το κεφάλι. Σαν Νόιερ. Εδώ καταπληκτική. Η τρίπλα και το γκολ από τον Μάριο, εξαιρετικό. Το θεατάκι 15 πλασιάζει τα θέματά του. Δεν σταματάει. Παπα-Νικόλας. Ο Γιώργος θα χάσει. Τρίπλα τον Μίτσο, το σουτ. Αστοχή. Κόπλος. Ο Παπα-Νικόλας. Για να κόπλος είναι ο Ρέκβιεμ. Ο Ρούμε έχει μπει πάλι στην ευθεία. Το σούτ ο Ρούμε αποκρούει, δίνει για τον Παναγιώτη. Για να δούμε τώρα πώς θα μπορέσει το... Συγγνώμη. Θα μπορέσουν οι Δρακόμπαλες να δημιουργήσουν φάσεις. Σύμφωνα και με την έλλειψη του Ρούμε, που εδώ είναι ο Παπα-Νικόλας, σηκώνει το κεφάλι, με το Ρέκβιεμ και τον Παναγιώτη. Και θα κερδίσει την μπάλα από τις κόντρες. Και τώρα, ωραίος ο Παναγιώτης. Ρέκβιεμ, πάλι και τον Παναγιώτη, έπρεπε να σηκωθεί εκεί η μπάλα. Ρωθά, κερδίζει τις κόντρες ο Ρέκβιεμ, για να δούμε. Παπα-Νικόλας, το στοπάρισμα, όχι. Θα μπορούσε να το κάνει και με το κεφάλι. Φοβήθηκε. Έχουν εντύπωση τα γυαλιά του. Με το αριστερό, σε πλάγιο, ο Ρέκβιεμ.
Μάριος. Ο Αντώνης. Μίτσος πέρασε. Ο Μάριος τώρα. Ο Αντώνης. Απελπιστικά άστος. Νομίζω θα θέλουν να ξεχάσουν όσο πιο γρήγορα γίνει το παιχνίδι οι Δρακόμπαλες. Να διορθώσουν κάποια στοιχεία του παιχνιδιού. Βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την εικόνα της ομάδας από αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα φιλικό. Το ευκαιρία για το 16-0. Όχι ο Παπανικόλας. Δεν βγήκε και ο Ρούμε. Έμεινε στην εστία. Η μπάλα κόντρα στο Ρέγκβι, έμειχε κατένωση προς τα δίχτυα. Για πάρα πολύ λίγο δεν έγινε το 16-0. Μάριος το τακουνάκι δεν πιάνει. Μίτσος, η μπάλα πίσω για τον Μπούγκλα για να οργανώσει την επίθεση. Κοντά του ο... ήταν ο Μάριος, προτίμησε τον Αντώνη να κάνει το σουτ. Μπάλα out. Γιώργος δεν είναι καλή αυτή παλιά. Μπούκλας, ποιος έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του για όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Θελής να σπάσει ένα ρεκόρ. Πάρα πολύ σπάνιο στο 5x5 βλέπουμε. Εδώ το σουτ πάνω στον Ρούμε με τα πόδια αποκρούει. Λέγαμε για τον Μπούκλα ο οποίος καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του. Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο για ένα παιχνίδι 5x5. Επειδή είναι μικρό το γήπεδο και μπαίνουν πάρα πολλά γκολ συνήθως. Δεν παλιά και τον Παναγιώτη και από τον Γιώργο δεν είδε και τον Παπανικόλα στα δεξιά του. Ωραία, να δούμε το θεατράκι. Τον Κώστα. Ήρθε ο Μάριος, σούταρε γκολ. Φοβερό γκολ από τον Μάριο. Ο Γιώργος τώρα. Ρέκβιεμ θέλει να περάσει για τον Γιώργο εκ νέου. Για να δούμε εκεί οι μονομαχίες, ο Ρέγκβιεμ, Αντώνης. Ο Μάριος, ο Μίτσος, το out. Γιώργος, θα κερδίσει το πλάγιο. Από ό,τι πρόλαβα να δω η παλιά του δεν θα κατέληγε κάπου. Δηλαδή σε συμπέχτη του εννοώ. Ο Αντώνης θα περάσει, φάτσα με το 17, όχι, ο Ρούμε πολύ ωραία. Έπεσε στο τέταρτ, απέκρουσε. Μπάλα στα πόδια του. Ανεβαίνει. Για τον Παναγιώτη. Ρέγκβιεμ. Παναγιώτης, όχι. Καλή ήταν η προσπάθεια και το σουτ. Με Παναγιώτη εκεί. Λέμε τον Μάριο τώρα. Περάσει το Πανικόλα. Θέλει να δώσει την μπάλα στον Αντώνη. Πλάγιο. Μπάλα στο σέντερφο της ομάδας του Ατρακίου. Μίτσος ζητάει την μπάλα εκεί, ο Μάριος από την
Ήταν μόνος του εκεί. Ο Γιώργος. Ο Παπα-Νικόλας, ωραία η προσπάθεια, η προσποίηση. Έκλεψε ο Μάριος, καταπληκτικός παίκτης. Αντώνης, Μίτσος. Ο Ρέγκβιεμ, μπάλα στον Κώστα. Και πάλι ο Μίτσος, από την άλλη πάλι ο Μάριος ζητάει την μπάλα μόνος του. Ρέγκβιεμ, ωραία η παλιά στον Μπούκλα, κατευθείαν. Μάριος και πάλι. Αντώνης. Στην περιοχή. Θα γυρίσει ο Κώστας στο σούτ, ωραίο ήταν. Για με την παλιά, ο Παναγιώτης κόρνερ. Θα ανέβουν λίγο. Ο Κακόπαλες δεν θα λήξει το παιχνίδι αν θα βάλουν ένα γκολ. Μπάλα πάνω στον Παπα-Νικόλα. Δυστυχώς δεν βγήκε μια φάση εδώ για τις ακόμπαλες. Αντώνης, πλάγιο. Την μπάλα επίσης διπλή κόντρα. Παπα-Νικόλα σα σουτάρει δοκάρι, ούτε τώρα. Δεν θέλει να μπει μπάλα μάλλον. Θα πρέπει να δουν το θετικό της υπόθεσης εδώ οι δρακόμπαλες, ότι αν είναι μια φορά να μην μπει μπάλα, είναι σήμερα που δεν μετράει. Ωραία το 1-2. Παπα-Νικόλας εδώ πρέπει να μπει. Ούτε. Τα ανανεύουν οι παίκτες του Μπούκλας. Μάριος. Στο παιχνίδι, συνεχίζεται κανονικά η κίνηση από Παπα-Νικόλα, ο Ρέκβιεμ, ο Γιώργος, όχι. Για σαντώνα, ρε. Ο Αντώνης, ο οποίος έχει περάσει στην οπισθοφυλακή της ομάδας του. Εδώ έχουν τον Παναγιώτη, νομίζω έχει κάνει χέρι, ναι. Ο παραδέχθηκε. Να μην αναλάβει την εκτέλεση. Ο Αντώνης, το σούτ στο τείχος και πάλι ο Αντώνης και πάλι στο τείχος. Μίτσος, Ρούμε. Ρέγκβιεμ. Γιώργος, ωραία, εκεί έβαλε το γόνατό του ο Κώστας, θα κατέληξε μπάλα στον Παπα-Νικόλα, μπορεί να έχουμε τον γκολ. Εδώ το σουτ, βούτυρο στο ψωμί του Μίτσου, θα μπορούσε να το κάνει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης εκεί, κεφαλιά προς τα πίσω, με έχει περάσει ο Γιώργος, θα ακολουθήσει της ομάδας του. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί αυτό το φιλικό, για να το δούμε. Ασουτάρει μπάλα στα δίχτυα. Οι δρακόμπαλες κάνουν το 17-1. Ήρθε γκολ-γκολ το παιχνίδι. Γκολ το έβαλε ο Ρούμε. Ωραία εδώ το σούτ.
Απέκρουσε ο Γιώργος. Ρούμε. Παπα-Νικόλας και Ρούμε. Η προσποίηση, μπάλα στα αριστερό του. Ρέκβιεν. Ο Ρούμε και πάλι, ωραίο το στυλ. Πιάνει αέρα αυτή τη φάση. Τα κάνει όλα μόνος του. Παλιά δυνατή. Ρούμε. Μάριος. Αντώνης, έχει βγει και ο Γιώργος. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Εκεί και οι δύο. Ο Ρούμε δεν θα καταφέρει να τη φλάρα. Τώρα θα την κλέψει. Για να δούμε. Ο Ρέκβιεμ. Τα πόδια την μπάλα. Δεν μπόρεσε εκεί να περάσει. Να δώσει τη μεταβίβαση στον Ρούμε. Μπάλα πλάγιο. Μίτσος. Αντώνης. Μίτσος, θα γυρίσει, κόρνερ. Για να δούμε το Ρούμε. Στην προσπάθεια, νομίζω είναι τάκλιν. Είναι τάκλιν και είναι πέναλτι. Δεν επιτρέπεται τα τάκλιν στα 5x5. Το πέναλτι το έδωσε ο Αντώνης από την αντίπαλη ομάδα στην εκτέλεση νορούμε. Θέλει λειτουργία αλτρουιστικά. Μετά από τον Γιώργο τελικά ο Ρούμε και να δούμε απέναντι την μπουκλά. Γκολ! Οι δρακόμπαλες χωράνουν και πάλι. 17-2. Φάση. Την τελευταία φάση το παιχνίδι. Το σουτ. Ball out. Παίξουν μια αυτή τη φάση. Ας παίξουμε λίγο ακόμα. Μέχρι να ισοφαρέσουν οι δρακόμπαλες νομίζω. Χαρτολογώντας το λέμε. Κόντρα ρε. Ρούμε. Ο Ρέκβιεμ out. Πάλι για τον Μπούκλα. Σε λίγο θα τελειώσει το φιλικό. Με τον Ρούμε. Και πάλι όχι. Δίκη. Σε δεύτερο χρόνο και μετά από κόντρες ο Μπούκλας. Μπλόκαρε. Αντώνης. Ο Παπα-Νικόλας και πάλι. Με τόσες φορές που έχει αποκρούσει μπάλα ο Παπα-Νικόλας θα μπορούσε να κάτσει και τέρμα σήμερα για την ομάδα των ακόμπαλων. Το γυριστό εκεί. Τώρα σηκώνει το Αντώνης. Πολύ καλύτερα αρχίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με τη Σταντάρ Λιέγης. Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί. Στην Λιέγη θα θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη. Να αναφερώσει σιγά σιγά τους αφήσεις για πρόκριση 32. Εδώ η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Μπούκλα. Και έχουμε τον Τζόρτζιο Ρούμε. Την καλησπέρα μας. Για δούμε εδώ. Τον ξάδερφό του, τον Άγγελο. Κρατάει την μπάλα. Συνεχίζει το σουτ, λίγο out.
πέφτει στο έδαφος. Δοκώσεις με την μπάλα στα πόδια. Το Μίτσος. Ο Ρέγκμπιμ παραχωρεί το πλάγιο. Τελείω ο Αντώνης κατευθείαν. Το μπούκλα αλλάζει την μπάλα. Το σούτ με το γόνατο. Κόρνερ. Είναι φιλικό να παίξουν λίγο παραπάνω οι δύο ομάδες από το προκαθορισμένο επίσημο 50 λεπτό, δηλαδή 2-25 λεπτά που είναι στο 5-5. Κώστας εκεί, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Καταπληκτική παλιά και ο Μπούκλας. Βγήκε έγκαιρα, διάβασε τη φάση. Ξανάει μπάλα στα πόδια του, στα σίγουρα πόδια του. Λάθος του την παλιά, το ματιάσαμε ελάχιστα. Ο Παναγιώτης ούτε τώρα. Βγαίνει λίγο το σώμα του μπροστά πίσω πριν σουτάρει. Αυτό είναι αρκετό για να... εδώ με δεύτερη προσπάθεια, τυχερός πάρα πολύ εδώ ο Αντώνης, 18-2. Λέγαμε πριν ότι στην προσπάθεια για σουτ του Παναγιώτη γενικά ήταν πάντα σουτάρης. Εδώ το παιχνίδι λίγη, δίνουν τα χέρια δύο ομάδες. Τελικό. Θεατράκι Τρακόπαδες 18-2. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία πέραν του γοήτρου. Εδώ βλέπουμε το ρούμι με το νούμερο 7, ο σκόρε των δύο μοναδικών γκολ των Τρακόμπαλων. Ο στάρ της ομάδας. Θεατράκι έδειξε την κλάση του για ένα ακόμα παιχνίδι, την ποιότητα που διαθέτει. Ακόμα και όταν δεν είναι πλήρες το ρόστερ του. Και δύο ομάδες μετά την φυγή του Ραφαήλ παίζαν με 5 παίκτες, ίσα-ίσα δηλαδή. Σιγά σιγά αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Την άλλη ομάδα θα ξαναπαίξει και το θεατράκι και οι Δρακόμπαλες για το πρωτάθλημα. Όσοι θέλετε να ενημερωθείτε για τα στατιστικά του πρωταθλήματος, το πρόγραμμα, τις αγωνιστικές, τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία, μπορείτε να επισκεφτείτε το site του enjore.com και να γράψετε New Grass League. Είναι το διεθνές... τον πρόεδρο της ομάδας. Και έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η ομάδα ήρθε απροετοίμαστη σήμερα και ψυχολογικά αλλά και κουρασμένη. Και βέβαια είναι αρχή ακόμα, πιστεύουμε ότι θα ανέβουμε στη συνέχεια και θα πάμε στο πρωτάθλημα καλά. Αυτό πιστεύω και εγώ. Είχαν και πολλές απουσίες, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Είχε πρώτα δύο βασικά στελέχη, βασικότατα λείπανε. Έλειπα και εγώ για να τους εμψυχώσω ψυχολογικά. Πάντα έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ψυχολογία. Λοιπόν, όμως είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια ότι θα πάνε πολύ καλά. Θα γίνει μάθημα. Αυτό δεν έχει κάνει, δεν έχει κάτι. Το σκόρ είναι 18-2.
τα 18 εκκλησίες. Τα 18 δυστυχώς δεν είναι για τους ακόμπεδες. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο Ακόμπαλον και από εμάς για όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η μετάδοση. Σας ευχαριστούμε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Απολαύστε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ.